Από την Αμαρτωλόνη Σωτηρία, κεφάλαιο Β, περί της προς τον πλησίον αγάπης. Το δεύτερο μέρος της δικαιοσύνης είναι να κάνουμε εκείνα όπου χρειαστούμε προς τον πλησίον, δηλαδή να τον αγαπούμε, να τον ελεούμε και να τον συμπονούμε, καθώς μας προσφράζει ο Κύριος. Ανάγνωση του προσφύτα στο Ευαγγέλιο, τα Επιστολές και απλώς όλη την Παλαιά και Νέα Διαθήκη, να ειδείς πόσους επένους και πόσα εγκόμια της επίειας, της ευπηρίας να θαυμάζεις, πόσον είναι τούτο το μέρος αναγκαιότατον και πόσο μας παραγγέλει ο Κύριος, ποτά πού χρέος έχουμε να σπλαγνιζόμαστε τον πλησίον. Εις τον Ισαΐα βάζει το άκρον για την τελείωση της δικαιοσύνης και προς τον πλησίον αγάπη. Και πρώτον, όταν εγώ και ζουν οι Ιουδαίοι λέγοντας, γιατί Κύριε, όταν ενιστεύσαμε και θλίψαμε τα σπισικά σήμερα, δεν εκείταξε τα νηστείας μας, ούτε καθόλου μας εψήφισες, μας ενδιαφέρθηκες, αποκρίνεται ως εκπροσώπου του αυτού προφήτου και τους λέει, γιατί τα σημέρα τη νηστεία σα κάνετε τα θελήματά σα και όχι το ειδικό μου και σφίγγετε και πνίγετε του χρεοφυλέτε σα, νηστεύετε αμύ όχι από τα μάχα και τα κρίματα, ούτε από το να κακοποιείτε τον πλησίον. Αυτή η νηστεία δεν μου αρέσει, αλλά ξεσχίσετε τα σγραφά και ψεύδου και τι ωφελίε. Διαρρήξατε τα βία συναλλάγματα. Αφήτε του τεθλιμμένου στην ελευθερία αυτών και επάρατε τον ζυγόνο που του εβάλατε. Αν έχετε έναν άρδον, μοιράσετε τον με τον πτωχόν και αποδέχεστε τους ξένους και επένητας. Και όταν έτσι κάνετε και σπλαχνιστείτε τους ενδεείς και τους βοηθήσετε, τότε θέλω σας δώσει τάδε και τάδε αγαθά, όσα λέγει αυτός ο προφήτης, έως τέλος κεφαλαίου Ιδού, πάσαν ωραίγεται ο ελεήμων Θεός, τα να αγαθοποιούμε τους πτωχούς. Το αυτό γράφει και ο προφήτης Ζαχαρίας όταν ερώτησαν οι Ιουδαίοι τον Κύριο εάν ήθελε να νηστεύσουν τόσας ημέρας για να του αρέσουν και να πληρώσουν το όνομα του. Και τους απεκρίθη με ποιας πράξεις θεραπεύσατε λέγοντας προσέχετε να φυλάξετε δικαιοσύνη και να κρίνετε δίκαια των πλησίων σας. Πείσατε ευπηρίας και ελεημονάτε τους αδελφούς. Μη ζητάτε αιτία και πρόφαση να αδικάτε χείρα και φανού τον ξένο και τον πτωχό. Και μη βάλει τύση στο νου του να κακοποιήσει κάποιον και έτσι μου θέλετε αρέσει και τελειούτε το νόμο μου. Έτι δε και στο Ισαΐα λέγει ταύτα. Αυτή είναι η ανάπαυσή μου, να θρέψετε τους πεινώντες και τους τεθλιμμένους να παρηγορήσετε, το οποίο είναι όντως θαύμα και έκπληξη να λαμβάνει ο πολυέλεος για ευεργεσία του και θεράπευση προς πτωχούς ευπηρίαν και έλεος. Αμή εις όλα ταύτα απορώ και εξίσταμαι όταν αναγνώσω το 16ο κεφάλαιο του Εζεκεήλ που αναρρυθμίζουν ο Κύριος της αμαρτίας των ελεηνών Σοδόμων για τις οποίες εξολοθρεύτησαν, ονόμασε αυτά τα τρία αμαρτήματα λέγον τούτο το ανώνυμα Σοδόμων της αδελφής σου. Εν υπερηφανία, εμπλησμονή, άρτων και ενευθυνία εσπατάλουν αυτοί και οι θυγατέρες αυτής. Τούτο υπήρχε αυτή και την γατράση αυτή. Και χείρα από το γου και πένε του σου καντελαμβάνεται. Και έταξε την εσπλαχνία εις το ύστερον τόπον ως χειρότερον ανώμημα των όλων. Διατί όντως η ανελεημοσύνη είναι βαρύ και φρικτόν ανώμημα, επειδή δεν συμπονείς των αδελφών και των ομόψυχων σου. Αυτά και άλλα όμοια λέγουν σε ηθοί οι προφήτες, αμή το ιερόν Ευαγγέλιο, όπου είναι νόμος αγάπης, τι να είπε, τι δύνατε εφημίσει και να εγκομιάσει ταύτην την αρετή περισσότερο όπου ο Δεσπότης Χριστός εθεμελίωσε όλη τη δικαιοσύνη της φοβεράς αποφάσεις του μελούς κρίσεως στέλια της ευπηρίας λέγω εφόσον επίησατε ενή τούτον τον ελοχίστον εμή επίησατε. Τι άλλο θέλεις όπου έβαλεν στα δύο αυτά εντολές του Θεού αγάπης και των πλησίων την ακρότητα του νόμου και των προφητών. Εάν ταύτες τις δύο εσύ εντολές όλος ο νόμος και οι προφέτες κρέμονται και πάλι στην σημερινή ομιλία του μυστικού δείπνου, τι άλλο μας επαρέγγελει να εφυλάγουμε παρά αυτήν την αγάπη, αυτή είναι η εντολή μου να αγαπάτε ο ένας τον άλλο καθώς εγώ σας εγγράψα. Και πάλι είσαι τούτο θέλω γνωρίσει πας ένας που είστε μαθητέ μου, εάν αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Ούτε μόνο προς εμάς είπε ταύτα, αλλά έκανα και προς τον Πατέρα ευθύς προσευχήν για την τήρηση τούτου του νόμου και είπε παρακαλώ σε εγώ Πάτερ να είναι ανάμεσα τους ένα ίδιο, δηλαδή την ομόνια καθώς είμαστε και εμείς για να γνωρίσει ο κόσμος ότι σήμερα απέστειλε. Δίδοντάς μας με τούτον τον λόγο να καταλάβουν ότι η αγάπη ανάμεσα στους χριστιανούς έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη και υπέρ φύσινο που να είναι ουρανίους και επιγείους, να κάνει ουρανίους και επιγείους ανθρώπους. Αλλά τι να είπε για τον Απόστολο Παύλο, πόσο την υμνή και εγκομιάζει την και πώς επενά και φημίζει την προτιμά από όλα στα άλλα αρετάς λέγοντας ότι αυτή είναι η ταχυτέρα οδός να υπάγουμε στον παράδεισο, αλλού πάλιν έλεγε ότι είναι το τέλος των εντολών και του νόμου παντός στο πλήρωμα. Ποια άλλα εγκόμια μεγαλύτερα μπορεί κάποιος να πει
Από τα αυτά για την αγάπη, έτι δε ο αγαπημένος μαθητής Ιωάννης, πόσο μας παρακινάει στην Αγγελική να αυτήν αρετή λέγοντας τα αυτά. Όσοι λέγει ότι αγαπά το Θεό, έπειτα μισά τον αδελφό του, ψεύτης είναι. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος έχει την αγάπη είναι με το Θεό. Και ο Θεός με ταυτού. Και εις πάντα τόπον και ώραν έχει συνήθεια να αγαπούν και αγαπόμενος αυτός Απόστολος εγκομιάζει ταύτην την αρετή και ρωτώμενος για ποιαν αιτίαν έλεγε περί αγάπης τόσα εφήμνια απεκρίνατο ότι αυτή μόνο φτάνει προς σωτηρία μας εάν ως πρέπει αυτήν φυλάξουμε και πάλι νόστις είναι άμυρος ταύτης όσας άλλας αρετές και αν έχει δεν ωφελείται τίποτα καθώς και από το θρηνόδες εκείνο και φοβερόν του σαπρικίου διήγημα ή μπορεί κάποιος καθένας να πιστωθεί την αλήθεια να τρομάζει το οποίο οφείλουμε να γράψει το τέλος τούτου του λόγου για να μάθουν όσοι δεν το ειτσεύουν να προσέχουν να μην πάθουν όμοια παραθεώ εγκατάλειψη. Όστις λοιπόν προθεί να θεραπεύσει κατά αλήθεια το Θεό, ας εξεύρει ότι άλλος τρόπος δεν είναι η τελείωση της αγάπης, αμή είναι αμή, είναι γυμνή και ξηρά, αλλά με τας ενεργείας όπου ακολουθούν την τελεία αγάπη, η δεμή δεν είναι τελεία, καθώς το εδήλωσε αυτός ο Ιωάννης λέγω, τέκνα μου, μην αγαπώμε με άλλα λόγια, αλλά και με έργα και με αλήθεια, διότι όστις έχει από του κόσμου τα αγαθά και ήδη χρειαζόμενο τον πλησίον και δεν βοηθήσει πως είναι εις αυτόν του Θεού η αγάπη με έξι τρόπους τελείς την αρετήν ταύτην του τέστην αγαπάς να συμβουλεύεις, να βοηθάς, να υπομένεις, να συγχωράς και να δίδεις καλό παράδειγμα με θεϊκά λόγια και πράξεις ενάρετες ότι την έσμεν αγαπούσιν αμή δεν υπάγουν πάρεμπλους οι αγάπητος έτεροι αγαπούσιν με καλή συμβουλή αλλά δεν βάνουν χείρα εις το σακούλι να βοηθήσουν με έλεος άλλοι δε αγαπούσιν ουθετούσι και λεούσι αμή δεν υπομένουσι την ύβρη και την ασθένεια του πλησίων ούτε φυλάγουν το αποστόλου την εντολή όπου λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτε τον νόμο πληρώσατε άλλοι πάλι υπομένουν τα σύβρις με καρτερία αλλά δεν συγχρονούν με εσπλαχνία και αν δεν έχουν και μίσος στην καρδία όμως το φαινόμενο δεν δείχνουν καλό πρόσωπο ούτε καλό και καλά και το πρώτο φυλάγουν αμή και το δεύτερο σπάλουν και δεν φτάνουν της αρετής τελειότητα είναι πάλι άλλοι όπου κάνουν όλα τα άνωθεν αμή δεν ουθετούν τον πλησίον με λόγους και παραδείγματα όπου είναι το εκλεκτότερο μέρος της αγάπης. Κατά την αυτήν τάξη λοιπόν μπορεί πας ένας να εξετάσει του λόγου του πόσο μετέχει και πόσο της αγάπης υστερείται. Ότι όσοι αγαπάει βρίσκεται στον πρώτο βαθμό ή της νουθετά εις τον βήτα ή της βοηθά εις τον γάμα. Ο υπομένων εις τον δέλτα. Όσοι υποδέχεται την ύβρη και συγχωράει καρδίες στον έψιλο. Ή της δε στερεώνει και νουθετά των πλησίων με λόγους και παραδείγματα και με την αγαθήν αυτού πολιτείαν, το οποίο είναι πράξη των τελείων και αποστολικών ανθρώπων. Ας εξεύρει πως έφτασε στο άθρο της ταύτης αρετής. Αυτή η συνεστερεωτική πράξη όπου περιέχει η αγάπη είναι αυτή, εις τας οποίας ενδείκνεται όσον χρεωστούμε προς τον πλησίον. Εισή δε και άλλη αρνητική με τας οποίας μας ερμηνεύεται όσον δεν πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να μην κατακρίνεις κανένα, μην λάβεις το πράγμα ή τη γυναίκα αυτού ούτε με λόγους υβριστικούς τον εξουθενώσεις και μάλιστα με κακή συμβουλή και παράδειγμα. Ώστε στάφτα φυλάξει, ετέλεσε τη θεία εντολή ταύτη. Εάν λοιπόν θέλεις να έχεις την εθίμησή σου όλα ετούτα, να το καταλάβεις σε ένα λόγο. Βιάζουν να έχεις, καθώς είπαμε, καρδία μητρός προς τον πλησίον και έτσι πληρώνεις την εντολή ανελιπώς και παντελεία. Κοίταξε λοιπόν μία καλή και γνωστική μητέρα με ποιον τρόπο αγαπά το παιδί της, πώς το ερμηνεύει και τον ουθετά, πώς του βοηθάει σε όλα τα ανάγκα του και ώρας υπομένει με καρτερία τα αταξίες του και ώρες τα σπεδεύει δικαίως. Πολλά της δε πάλι καμώνεται και προσποιείται πως δεν τα είδε και τα σκεπάζει με γνώση και σύνεση ότι με όλα αυτά στα σχάρια η αγάπη δυσκολεύεται ως μήτυρ πασών των αρετών και βασίλισσα στο χάσου πως χαίρεται και αγάλεται εις το συμφέρον του και εις το κακόν του πονεί και θλίβεται ως πες να ήταν καθολικά ειδικών της πόσον ζήλων έχει στην τιμήν αυτού και ωφέλεια με πόση ευλάβη αδέεται του Θεού για λόγου του τέλος πάντων πόση περισσότερο νεύνοια έχει στο αυτό τη φροντίδα παρά εις του λόγου της και φαίνεται πολλά της σκληρά εις τον εαυτό της για να είναι προς αυτό εσπλοχνός και αν δυνηθείς να φτάσεις εις ταύτη την αγάπη προς τον πλησίον χαρά εις εσένα ότι έφτασες στο άκρο ταύτης αρετής και αν με ρωτήσεις
Πόσοι μπορείς να έχεις διάφθην καρδία από έναν ξένο και αλότριο, σου αποκρίνομαι ότι πρέπει να βλέπεις τον πλησίον ως έργο το χειρό του Θεού και τέκνον αυτού και όπου ως μέλος ζών του Χριστού, καθώς μας κηρύττει το σάγιξε ο Θείος Απόστολος ότι όλοι είμαστε μέλη Χριστού και δια τούτο να αμαρτήσεις κατά του πλησίον είναι σχεδόν ως περνά ήμαρτες κατά του Χριστού και να ευεργετήσεις τον πλησίον ως να το έκαμε στο Χριστού τόσο όπου δεν πρέπει να θεωρείς τον πλησίον ως άνθρωπο. Αλλά ως περ αυτούν τον Χριστόν ή ως μέλος αυτού καθώς είναι κατά αλήθεια ουχή στην ύλη του σώματος αλλά στη μετοχή του πνεύματος αυτού και στο μεγαλείο του βραβείου επειδή λέγει ο Κύριος ότι θέλει γνωρίσει την ευεργεσία όπου κάμαμε τον πλησίον ως περ αυτός να την έλαβα. Ενώ εις εν ούλ όλα τα άνωθεν της αρετής τάρτης εγκόμια και πόσο μας προστάρει ο Κύριος να τη φυλάγουμε ακριβώς ότι αν ποθείς να αρέσει του εσπλάχνου Θεού δεν είναι έργο τούτου θεαριστότερο. Έτι δε εάν η κατασάρκα η δική της οι συγγενείς έχουν τόση αγάπη και φιλία αλλήλως τους μόνον δια ολίγην κοινωνία σαρκός και αίματος πώς δεν δίνεται εις εσένα χριστιανέ πλέον η χάρη πάλι τη φύση και η ένωση του πνεύματος μάλλον τη σάρκος, εάν είπεις ότι στους κατασάρκα συγγενείς ευρίσκεται ένωση και μετοχή εις μία ρίζα και ένα αίμα όπου είναι κοινών εις όλους, ανάγνωσαν την ένωση όπου βάνει ο Απόστολος αναμέσω των πιστών, επειδή πάντες έχουμε ένα πνεύμα των Θεών, μία μητέρα την Εκκλησία, έναν Κύριο των Χριστών, μία πίστη όπου είναι ένα φως υπαρθεϊκών την Ορθόδοξον, του οποίου άπαντες κοινωνώμεν του φωτός αυτού και ξεχωρίζουμε από όλα τα έθνη μία ελπίδα ή της έστειν ένας κλήρος της δόξης εις την οποία να είμαστε όλοι μία ψυχή, μία καρδία, ένα βάφτισμα εις το οποίο γεννήθημεν όλοι οι ήθετοι ενός μόνου πατρός και είμαστε αδελφοί ένα μείγμα όπερα στην η Αγία δωρεά του Δεσποτικού Σώματος με την οποία ένωση γεννόμαστε εν μεταυτού και μετέχουμε ενός πνεύματος όπερ εστί το Πανάγιο Πνεύμα που κατοικά εις όλας τας ψυχάς των πιστών Ορθοδόξων για τις πίστεως τε και χάριτος και εν ψυχή και στηρίζει τους εις την ζωή ταύτην και το εν βάφτισμα με τας τρεις βυθίσεις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μόνον οι Ορθόδοξοι έχουν. Άλλος, εάν το βάφτισμα είναι ελλιπές, δεν είναι βάφτισμα. Ουχή ως των Λατίνων το οποίο είναι ράντισμα που δραντίζουν τα παιδιά, έτσι κάνουν και οι σύγχρονοι που ξέφυγαν και αντί να βυθίζουν τα παιδιά τους κάνουν ψηλό ράντισμα το οποίο είναι αιρετικό και παράφραση από τους ιερούς κανόνες. Και αν τα μέλη του σώματος με όλων όπου έχουν εργασίες και σχήματα διάφορα αγαπούν ο ένας τόσο ένα το άλλο για να είναι ψυχωμένοι με μία ψυχή πόσο πρέπει να έχουν πιστεί αγάπη αλλήλους τους επειδή πάντες εσύ εμψυχωμένοι με το Θείο τούτο πνεύμα το οποίο όσο είναι ευγενέστερον τόσο έχει περισσότερα δύναμη και εργάζει ενότητα όπου ευρίσκεται. Εάν η ένωση της σαρκός και αίματος μόνο φτάνει να εργάζει εις τους συγγενείς τα αγάπη, πόσο μάλλον η ένωση και η κοινωνία του πνεύματος τόσο μεγάλε, προπάντων δε και επάνω εις όλας ενόησον την νόμιμον αγάπη και σπλαχνία που έδειξε προς ημάς ο πολυέλεος Κύριος χωρίς ανάγκη αυτού η μόνο αξία και δικαίωμα και είμαστε δια την αυτήν ευεργεσία χρεώστε να αγαπούμε τον πλησίον εξ όλους μας τις δυνάμεις και να πληρώνουμε πιστώς την εντολή όπου μας αφήγε την στεγνή ημέρα όπου εμείς από τον κόσμο λέγον εντολή και εν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς η γάψα ημάς εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστέ εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις τούτε έστιν καθώς εγώ σας η γάψα χωρίς να επράξετε προς την αγαθεργία αλλά μάλιστα εστέ και εχθροί μου δια το προπατορικό αμάρτημα και σας εσπλαχνίστη αδωρεάν και ενεδίθεν σάρκα για να σας συμφιλιώσω με τον πατέρα μου. Έτσι θέλω και εσείς να αγαπάτε ένα τον άλλο και παρακάτω λέει καθώς με ηγάψε ο πατέρα, σας ηγάψα και εγώ και αν τηρήσετε τα εντολές μου θέλετε μείνει εις την αγάπη μου και τα εξής. Βιάσατε λοιπόν αγαπητοί τη θέληση ημών εις την ψυχοφελή μου ταύτη να αρετήν και σωτηρία. Ότι όσας αρετάς και αν έχει άνευ τεάφτης καν παραδώσει το σώμα εις μάστιγας και εις θάνατος για τον Χριστό ουδέν ωφελείται και ακούσατε θηρυνώδες δίηγμα. Την 9η του Φεβρουαρίου μηνός γράφει μεταφραστής ότι κάποιος ιερέας ονόμα της Απρίκης είχε νέκρα με έναν κοσμικό νικηφόρο το όνομα όπου συνεργούς από συνεργείες του Μισοκάλου δαίμονες και δεν ήθελε
να τον συγχωρέσει. Αλλά μεταξύ όπου είχαν αυτό το μίσος, έπιασε ειδωλολάτρε το Σαμπρίκιν και τον βασάνισαν να αρνηθεί το Χριστό και δεν ήθελαν. Αλλά είστε και στην πίστη Ανδρίου και υπέμενε διάφορα κολαστήρια. Τέλος πάντων, έδωκε ο Άρχον απόφαση να κόψει την κεφαλή αυτού του το μαθών ο Νικηφόρος και γνώσοντας ότι αν δεν τόνουν στη διαλλαγή, δεν τον ωφελά ποσό στο μαρτύριο, απήλθε στη φυλακή όπου είχαν το Σαμπρίκιν και προσένουν στου πόδε αυτού. Εζήτησε συγχώρεση ο δε καν να τον ειδεί, δεν εστράφει. Την επαύριο αφού τον έβγαλουν οι Δήμοι και τον επήγαιναν. Υπήγαιναν εις τον τόπο της καταδίκης που φτάνει όντως Νικηφόρος ως της Αιγίνος και από τα πίν ζημία ελάβαινε ο Σαπρίκιος για το μίσος αυτό και επίπτει επί της γης δεόμενος να τον συγχωρήσει. Αμή εκείνος έμεινε ο αυτός και δεν έκρινε ποσός εις διαλλαγήν πεπειρωμένος εις την καρδίν από τον ανθρωποκτόν διάβολο μου μόνο δε τότε και με την ύστερη ώρα όταν δε ελείπεται άλλο πάραξε να κατεβάσει τη σπάθην ο Δήμιος και στέκεται έναν του Άγγελου Κυρίου κατέχωνε τη χερή Στέφανο για να στεφανίσει το μάρτυρα εάν συγχωρήσει τον εχθρό του προλαμβάνει πάλι ο αθλητής Νικηφόρος και με τα δακρύνουν ιδέα του συγχωρήσεως. Ο δε ανόητος και άσπλαχος στην καρδία δεν έκρινε τη γνώμη αυτού εις φιλαδελφία. Ο όθεν δικαίως εμείς σήθη παρά Θεού να τον και τον εγκατέλειψε και έπεσε στην δολολατρία ότι αυτήν την ώρα όσοι γέφθη ο Νικηφόρος από τη γη ήρθε μία δειλία στο Σαπρίκιο και φοβηθεί στον θάνατο είπε της Δημής μη με φωνεύσετε και αρνούμε τον Χριστό και σέβομαι τους θεούς σας. Ό,τι ζημίας αυτού και τη φρόη τους της μη θρηνήσει τάφην συμφορά και ανταλλαγή να νοήτων να καταλυμπάνει τον αληθή Θεό ασύνετος για να μην θέλει να συγχωρήσει τον αδελφό και να προσκυνήσει ανέστητα είδωλα είχα και άλλα πολλά να γράψω περί αγάπης αμή ακούσει το σάφτα και μάλιστα το παρόν παράδειγμα και όσοι ακούν ταύτα δεν φοβηθεί να συγχωρήσει το πτέσαντι δεν είναι άνθρωπος λογικός αλλά μάλλον κτίνος ανόητο και μην έχει ελπίδα ότι ούτου σωτηρίας ποσός ότι δεν αξιώνεται να δει τον φιλάνθρωπο του Θεού και την ουράνιον αγαλίαση αλλά θέλει βλέπει τον αγνώμονα αυτού την κακία και μισάνθρωπον δαίμονα εις την ατελεύθερον γένα εις ρηστή με διαπροσβιόντισα υπαρθένου δεσπίνησιμο Θεοτόκου και πάντων των Αγίων.